Γεια σας, είμαι η Ζήνα Γουριότη και παρακολουθείτε τις ειδήσεις του Πρόνιος TV. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Διεθνής συστιοπλοϊκό αγώνα σε gn 600 σημαδεύτηκε από ένα τραγικό δυστύχημα. Αργά το βράδυ τη Δευτέρα, δύο μέλη στιοπλοϊκού σκάφου που συμμετέχει στον αγώνα έπεσαν στη θάλασσα κοντά στην Κάρπαθο. Οι καιρικέ συνθήκε ήταν δυσμενέστατε, με τον άνεμο να λυσομανά με 60 μιλιά ταχύτητα την ώρα και τα κύματα να έχουν ύψο 2 μέτρων. Αμέσω τα άλλα μέλη του πληρώματο έκαναν όλε τι προβλεπόμενε κινήσει και περισυνέληξαν του δύο συναθλητέ του, έναν άντρα και μία γυναίκα. Η οποία όμω σύμφωνα με τι πρώτε πληροφορίε είχε τραυματιστεί και ανασύρθηκε χωρί τι αισθήσει τη. Η αθλήτρια ήταν νεκρή. Αμέσω ενημερώθηκαν οι λιμενικέ αρχέ, οι οποίε έχουν αναλάβει την υπόθεση, ενώ από τη διοργάνωση αναμένεται η έκδοση επίσημου δελτίου τύπου. Η εκκίνηση του αγώνα δόθηκε όπως κάθε χρόνο συμβολικός από τη θαλάσσια περιοχή του ναού του Ποσειδώνα και ο τερματισμός μετά τη διαδρομή των 600 ναυτικών μιλίων είναι στο ίδιο σημείο της εκκίνησης. Η ιδιαίτερη σημασία είναι ο αριθμό των ξένων χωρών, τη σημεία των οποίων φέρουν τα σκάφη που μετέχουν στον αγώνα και ανέρχεται στι Ο Εθνικός Οργανισμό Φαρμάκων ανακοίνωσε ότι αποφάσισε την απαγόρευση διακίνηση και διάθεση συμπληρωμάτων διατροφή. Τα σκευάσματα έχουν εμπορική ονομασία Wanson, Jarni Bezakarikus, Echinacea, Immune Essentials και Racing Mushroom τη εταιρεία Pro Sport CC Πολωνίας. Ο ΕΟΦ προχώρησε στην απαγόρευση μετά από ενημέρωση ότι περιέχουν ω συστατικά μη εγκεκριμένα νεοφανή τρόφιμα. Η προμήθεια των παραπάνω προϊόντων έγινε από την Πολωνία. Οι επιχειρήσει που το έχουν προμηθευτεί υποχρεούνται για την εφαρμογή τη παρούση. Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση τη δημόσια υγεία. Σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό κανάλι, ο τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσιν Τατάρ, μιλώντα σχετικά για τη λύση του Κυπριακού, ανέφερε πω αυτό που επιδιώκει είναι η αναγνώριση του ψευδοκράτου, η λύση δύο κρατών και στη συνέχεια μια μορφή συνεργασία που θα επιτρέπει και τη συμμετοχή του ψευδοκράτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ω ανεξάρτητη κρατική οντότητα. Πλέον αυτό που ονομάζουμε σήμερα νέα πολιτική είναι η πολιτική των δύο κρατών, είπε σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Τατάρ, προσθέτοντας ότι αν είναι να υπάρξει συμφωνία, μπορεί να είναι συμφωνία με τη συνεργασία δύο κρατών. Δηλαδή ο Βοράς να είναι μέσα σε μια τέτοια ομοσπονδιακή δημοκρατία που να είναι ανοιχτό να ζήσουν μειονότητε. Και όταν θα είναι εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή δεν θα υπάρχουν σύνορα, να γίνονται επενδύσει σε ολόκληρο το Βορρά και εγκατάσταση των ανθρώπων κληθεί να σχολιάσει την αντίδραση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στι προσπάθειε αναγνώριση του ψευδοκράτου κατά τη σύνοδο κορύφη των τουρκικών κρατών στη Σούσα του Αζερμπαϊτζάν, ο τουρκοκύπριο ηγέτη είπε ότι πρόκειται για μια πολύ ατυχή δήλωση. Πρόβαλε τον ισχυρισμό ότι στην πραγματικότητα η πρόθεσή του είναι όλη Κύπρο να γίνει ελληνικό νησί. Γιατί υποστήριξη από την άλλη πλευρά οι Ελληνοκύπροι, που είναι γνωστοί δίθεν Κυπριακή Δημοκρατία, εμφανίζονται να εκπροσωπούν ολόκληρο το νησί. Και συνέχισε έχουν ακόμα την ίδια νοοτροπία με την οποία είπαν όχι στο σχέδιο Ανάν. Εμεί είπαμε ναι για τη συμφιλίωση, αλλά δυστυχώ το εμπάργκο και η απομόνωση συνεχίζονται εναντίον μα. Μόλι χθε, σύμφωνα με πληροφορίε, είχε αποφυλακιστεί ο 22χρονο Αλβανό που πυροβόλησε ανάγνωστη μέσα από αυτοκίνητο τα ξημερώματα τη Τρίτη στο Περιστέρι. Μάλιστα, οι δράστε πυροβόλησαν τουλάχιστον 8 φορέ κατά του αυτοκινήτου, στο οποίο πέβαινε ο 22χρονο. Σύμφωνα δε με τι τελευταίε πληροφορίε, ο 22χρονο είναι σεσημασμένο, καθώ το παρελθόν έχει κατηγορηθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που ασχολείται με διακίνηση ναρκωτικών, ενώ το 2022 μαζί με άλλα άτομα είχε πυροβόλησει σε βάρο οχήματο για επίλυση προσωπικών διαφορών. Ο 22χρονο τραυματίστηκε ελαφρά στο μυρό από του πυροβολισμού και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ερυθρό Σταυρό. Κατά πληροφορίε, στο σημείο που έπεσαν οι πυροβολισμοί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι κάλικε και δύο βολίδε από πιστόλι. Το περιστατικό με του πυροβολισμού σημειώθηκε στι 2 και 20 τα ξημερώματα στην οδό 12 νήσων στο Περιστέρι. Σύμφωνα με αστυνομικέ πηγέ, οι πυροβολισμοί έπεσαν από του επιβαίνοντα σε αυτοκίνητο μάρκας Audi και στο είχαν τον 22χρονο Αλβανό, ο οποίο είχε μόλι αποβιβαστεί από ένα Smart. Μετά του πυροβολισμού, ο οδηγό του Smart εγκατέλειψε εμόφυρτο τον 22χρονο και εξαφανίστηκε, με ασθενόφορο του ΕΚΑΒ να τον παραλαμβάνει και να τον μεταφέρει στον Ερυθρό Σταυρό. Η Επιτροπή Διοντολογία Καταστατικού και Επιστοποίηση του Πασόκ ανακοίνωσε ότι δύο μέλη του κόμματο εμπλέκονται στη σπήρα που εκβίαζε καταστηματάρχε. Όπω αναφέρεται, ανεστά η κομματική του ιδιότητα. Η ανακοίνωση έλεγε τα εξή. Λόγω τη φερόμενη εμπλοκή του σε ποινική υπόθεση που είδε το φω τη δημοσιότητα, η Επιτροπή Διοντολογία Καταστατικού και Επιστοποίηση ανέστειλε την κομματική ιδιότητα δύο μελών του Πασόκ κινήματο αλλαγή, του οποίου και ενημέρωσε σχετικώ μέχρι το πέρα τη ποινική διαδικασία. Θυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 14 άτομα, εκ των οποίων 9 δημόσιοι υπάλληλοι. Ανάμεσά τους ένας δημοτικός αστυνόμος τμήματάρχης και άλλοι δημοτικοί αστυνομικοί της Αθήνας και υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού της Διεύθυνσης Υγιεινής. Κατ' εντολή των αρχηγικών μελών, οι υπάλληλοι διενεργούσαν στοχευμένου ελέγχου στα εν λόγω καταστήματα, προκειμένου οι διοκτήτε να εξαναγκαστούν να υποκύψουν στι εκβιάσει. Μεγάλη φωτιά στην Πάτρα ξέσπασε το μεσημέρι τη Τρίτη και συγκεκριμένα στην περιοχή του γυροκομείου. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε οικοπαιδικό χώρο στην οδό Ερικουντινάν και έχει λάβει διαστάσει. Στην περιοχή επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη, τρία ελικόπτερα και ισχυρέ επίγειε δυνάμεις. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου τη πυροσβεστική Βασίλη Βαθρακογιάννη, λίγο μετά τι 3 η φωτιά είχε περιοριστεί, ενώ στην περιοχή επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα. Παράλληλα, στο σημείο έχουν σπεύσει 65 πυροσβέστε με 18 οχήματα και τρει ομάδε πεζοπορών τμήματων. Σύμφωνα με πληροφορίε, δόθηκε εντολή εκένωση για το Ίδρυμα Μέριμνα και το Κωνσταντοπούλιο Ευγυρίο. Παράλληλα, μετά από εισήγηση τη πυροσβεστική, εκενώθηκε και το καραμανδάνιο νοσοκομείο Πέδων. Σημειώνεται ότι λίγο μετά τι 2 και 4 το μεσημέρι, στα κινητά των κατοίκων τη περιοχή, εισήγησε το 112. Η φωτιά είναι σε πυκνοκατοικημένη περιοχή και έχει εξαπλωθεί γρήγορα, με τι φλόγε να κινούνται προ το ίδρυμα Μέριμνα, για το οποίο δόθηκε εντολή εκένωση. Λίγο μετά τι 3, εισήγησε ξανά το 112 στα κινητά των πολιτών που βρίσκονται στι περιοχέ Αρόη και Παγώνα, να απομακρυνθούν προ Πάτρα. Εάν βρίσκεστε στι περιοχέ Αρώη και Παγώνα Πατρών, απομακρυνθείτε προ Πάτρα, ακολουθείτε τι οδηγίε των αρχών, ανέφερε το μήνυμα του 112. Οι τομεί του τουρισμού, των κατασκευών, τη γεωργία και τη κτηνοτροφία κάνουν λόγο για έλλειψη 200.000 εργαζομένων. Οι μέχρι τώρα προσπάθειε για την εξασφάλιση εργατικών χεριών, κυρίω μέσω διακρατικών συμφωνιών, δεν έχουν αποδώσει τα προσδοκόμενα ωφέλη, καθώ, όπω διαπιστώνουν αγρότε και κτηνοτρόφοι, η διαδικασία από την αίτηση για μετάκληση εργάτη μέχρι εκείνο να φανεί στο χωράφι είναι τόσο δεδαλώδη που έχει ω συνέπεια να χάνεται στο δρόμο και στη χαρτούρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την περίοδο 2023-2024, βάσει τη Υπουργική Απόφαση για μετάκληση εργαζομένων από τρίτε χώρε, προβλέπονταν για τον πρωτογενή τομέα 113.467 θέσει, για τι οποίε υποβλήθηκαν 246.215 αιτήσει. Ειδικά για εποχικού εργαζόμενου, στον πρωτογενή τομέα, οι θέσει ήταν 91.630 και οι αιτήσει που υποβλήθηκαν έφτασαν τι 168.609 ενδεικτικό των μεγάλων αναγκών. Ταυτόχρονα, οι κενέ θέσει εξαρτημένη εργασία υπολογίζονται σε 70.000. Όσον αφορά στον τουρισμό, σε λιγότερο από ένα μήνα από την έναρξη τη τουριστική σεζόν, οι εποχικοί εργαζόμενοι κουνάνε το μαντήλι στον εργοδότη, είτε γιατί βρήκαν υψηλότερο μισθό, είτε γιατί δεν αντέχουν τα εξαντλητικά ωράρια εργασία. Οι ξενοδόχοι στην Κρήτη και τη Ρόδο κλέβουν στην κυριολεξία υπαλλήλου από τα ξενοδοχεία της Χαλκιδικής με δέλεαρ υψηλότερο μισθό κατά 200 έω 300 ευρώ και τη μεγαλύτερη σε διαρκεία σεζόν. Έτσι, το πρόβλημα τη έλλειψη προσωπικού έχει πάρει εφελητικέ διαστάσει αυτή την περίοδο, που τα ξενοδοχεία έχουν πληρότητα 100%. -100. Σύμφωνα με τα στοιχεία τη Πανελλήνιας Ομοσπονδία Ξενοδόχων, οι έλλειψει ανέρχονται σε 53.000 και μαζί με τι κενέ θέσει στην εστίαση φτάνουν συνολικά τι 80.000. Το 2023, μία από τι καλύτερε χρονιές για τον τουρισμό, έκλεισε με μία στι πέντε θέσει εργασία να παραμένει κενή. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών εξέδωσε ανακοίνωση προειδοποιώντας το κοινό ότι η φόρμα κράτηση θέσεων υπέστη επίθεση από χάκερ από το απόγευμα τη Κυριακή έως το απόγευμα τη Δευτέρα, κατά την οποία στοιχεία καρτών υποκλάπηκαν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να ενημερώσει το κοινό ότι κατόπιν παραβίαση τη εφαρμογή κράτηση θέσεων των κέντρων επισκεπτών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών προσθέθηκε στην εφαρμογή πλαστή φόρμα κράτηση θέσεων, που περιελάμβανε πεδία εισαγωγή στοιχείων πιστοτική χρεωστική κάρτα με σκοπό την υποκλοπή αυτών. Ακόμη, σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι φόρμες κράτησης θέσεων του Κέντρου Επισκεπτών του ΕΑ δεν ζητούν ποτέ πιστοδική χρεωστική κάρτα. Πήρε επιβεβαίωση όσον αποκάλυπτε το ρεπορτάζ του προνιού.gr για τη διαφθορά και τι κομπίνε στον τομέα των πυροσβεστικών αεροσκαφών έρχεται από την ερευνητική δημοσιογραφική ομάδα Data Journalists, οι οποίοι σημειώνουν σε ρεπορτάζ του. Από το 2015 η Ισπανία συγκλονίζεται από ένα σκάνδαλο διαφθοράς που αφορά στη μίσθωση εναέριων μέσων για δασοπυρόσβεση. Η υπόθεση ξεκίνησε μέσα από καταγγελία εργαζομένου στην εταιρεία Avialsa, ο οποίος ανέφερε σειρά παράνομων πράξεων από ένα καρτέλ εταιριών. Ο αρχικός υπολογισμός ζημίας του Ισπανικού κράτους υπολογιζόταν σε περισσότερα από 150 εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα αποκαλύφθηκε ότι μια σειρά εταιριών πώληση και μίσθωση αεροσκαφών είχαν σχηματίσει καρτέλ προκειμένου επηρεάζοντα και δωροδοκώντα δημόσιου λειτουργού και έχοντα άμεση πρόσβαση στο Υπουργείο Εσωτερικών να μοιράζουν τα έργα ώστε να επιτυγχάνουν ανάθεση συμβολέων πώληση ή μίσθωση αεροσκαφών τύπου Air Tractor σε διάφορε εκδόσει για παροχή υπηρεσιών εναέρεια δασοπυρόσβεση. Αυτό συνέβαινε για 15 χρόνια. Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και είναι γνωστή με το όνομα Το Καρτέλ της Φωτιάς, ή στα Ισπανικά Καρτέλ de Fuego. Μέχρι σήμερα έχουν ασκηθεί διώξει σε 32 βαθμά στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων, πώληση και μίσθωση πυροσβεστικών αεροσκαφών, καθώς και κυβερνητικών αξιωματούχων και δημόσιων λειτουργών για διαφορά στην Ελλάδα οι πρώτε μισθώσεις αεροσκαφών Air Tractors, και μάλιστα στην αμφίβια εκδοχή του έγιναν το 2021, όταν στο Υπουργείο Προστασία του Πολίτη ήταν Υφυπουργό Πολιτική Προστασία και Διαχείριση Κρίσεων ο Νίκο Χαρδαλιά. Και ενώ οι έρευνε, οι διώξει και οι δίκε βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη στην Ισπανία από το 2015. Η τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών άφησε ο Νίκο ξάδερφο του Άκη Τζοχατζόπουλου. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο δικηγόρο του Στέλιος Γκαρύπη, μέσω ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Όπω αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του, από κύριο κατηγορούμενο σε 57 κατηγορίε ξεπλήματο χρήματο από δωροδοκίε για τι οποίε δήλωσε ένοχο, βρέθηκε μάρτυρα δημοσίου συμφέροντο βοηθώντα τι δικαστικέ αρχέ στην Ελλάδα, την Αυστρία, την Ελβετία και τη Γερμανία να θεμελιώσουν κατηγορίε κατά εκατοντάδων υπουργών, πολιτικών, τραπεζικών, δικηγόρων, συμβολεογράφων σε όλο τον κόσμο. Υπενθυμίζεται ότι το Μάιο του 2022 ο είχε καταδικαστεί για την υπόθεση του χρυσού ασφαλιστηρίου συμβολέου τη Ελβετία, ύψου 500.000 ελβετικών φράγκων. ο ηθοποιός Γιώργος Σταυρόπουλος κατά τη διάρκεια συνεντευξής του αποκάλυψε τις απειλές και τις επιθέσεις που δέχεται από ομάδα Ρωμά στην Ξάνθη όπου ζει. Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός τόνισε «Με θέλουν νεκρό, μου έκαψαν το σπίτι στην Ξάνθη με σκοπό να μου το καταπατήσουν και όλο το κτήμα των δέκα στρεμάτων. Έριξαν μολότοφ στη σκεπή και μέσα σε λίγα λεπτά το μοναδικό ακίνητο που είχα κάηκε». Στη συνέχεια πρόσθεσε: Έχω κάνει μηνύσει σε συγκεκριμένου Ρωμά και εδώ και δύο χρόνια ζω έναν εφιάλτη με απειλέ και ξυλοδαρμού. Είμαι άστεγο και περιμένω πότε θα με αποτελειώσουν. Ο 80χρονο ηθοποιό αποφάσισε πριν τρία χρόνια να πουλήσει το κτήμα του στην Ξάνθη για να έρθει στην Αθήνα. Η εν λόγω έκταση θεωρείται φιλέτο για την περιοχή αφού βρίσκεται ανάμεσα σε δύο χωριά. Εκείνο που ενδιαφέρθηκε να το αγοράσει είναι Ρωμά. Όπω λέει ο ηθοποιό, αν και του έδωσε την προκαταβολή, δεν εξόφλησε ολόκληρο το ποσό και στη συνέχεια, χωρί την αδειά του, ξεκίνησε να πουλάει εκτάσει σε άλλου Ρωμά. Κλείνοντα, πρόσθεσε: Όταν την περασμένη Τρίτη μου έριξαν μολότοφ πάνω στη στέγη του σπιτιού μου, πίστεψα ότι έφτασε το τέλο μου. Βγήκα τελευταία στιγμή από το σπίτι. Ήρθε η πυροσβεστική και βρήκε τρει μολότοφ. Η αστυνομία φοβάται και η ίδια του Ρωμά. Ένα ασυνήθιστο κύμα καύσωνα σε περίοδο βροχών βιώνει το Τόκιο, με αποτέλεσμα οι αρχέ να εκδώσουν σειρά υγειονομικών προειδοποιήσεων. Μάλιστα, τι τελευταίε ημέρε έχουν καταγραφεί συνολικά έξι θάνατοι από θερμοπληξία. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η περιφέρεια τη Σιζουόκα ήταν η πρώτη στην Ιαπωνία που είδε τον υδράργυρο να φτάνει του 40 βαθμού Κελσίου φέτο, ξεπερνώντα το όριο των 35 βαθμών Κελσίου, που αντιστοιχεί στον ορισμό των μετεωρολογικών υπηρεσιών για μια εξαιρετικά ζεστή ημέρα. Μια τόσο έντονη ζέστη κατά την περίοδο των βροχών είναι πρόωρη και αρκετά σπάνια, που προκαλείται εν μέρει από ένα ισχυρό σύστημα υψηλή πίεση στο Νότιο Ειρηνικό, δήλωσε αξιωματούχο τη Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο Γαλλικό Πρακτορείο. Τι τελευταίε ημέρε, οι αρχέ εξέδωσαν προειδοποιήσει για μεγάλο μέρο τη χώρα, καλώντα του κατοίκου να αποφύγουν την άσκηση σε εξωτερικού χώρου και να χρησιμοποιήσουν κλιματιστικά σε κλειστού χώρου. Ο στρατηγός Σερ Πάτρικ Σάντερ, πρώην του Γενικού Επιτελείου του Βρετανικού Στρατού, δήλωσε στην εφημερίδα Times ότι η Ρωσία, Κίνα και Ιράν αποτελούν τις νέε δυνάμεις του άξονα, προειδοποιώντας ότι ένα τρίτος παγκόσμιος πόλεμος είναι πιθανός εντό των επόμενων πέντε ετών, εάν δεν ληφθούν αντίμετρα, καθώς αυτή τη στιγμή ο αριθμός των στρατευμάτων του ΝΑΤΟ είναι ανατριχιαστικά μικρός. Ωστόσο, ο στρατιωτικό εμπειρογνώμονα δήλωσε ότι η σύγκρουση δεν ήταν δεδομένη. Αν τα μέλη του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, βελτίωναν σημαντικά τα όπλα του. Όπω δήλωσε αρχικά. Οι περισσότερε εκτιμήσει λένε ότι έχουμε κάπου 5 έως 10 χρόνια πριν η Ρωσία να διοργανωθεί και είναι σε θέση να αποτελέσει το είδο τη απειλή που αποτελούσε πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αν λάβουμε τα σωστά μέτρα, αν αντιμετωπίσουμε τις απειλές και τα κενά που έχουμε τώρα στις δυνατότητές μας, αν εξυγχρονίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας, αν κάνουμε την κοινωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο πιο ανθεκτικά, έτσι θα το αποτρέψουμε και κατέληξε πω αν το κάνουμε αυτό η πιθανότητα είναι μικρή. Αν δεν το κάνουμε, αυξάνεται η πιθανότητα και ενθαρρύνεται η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν. Εστιάζοντας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Σερ Πάτρικ Σάντερ δήλωσε ότι οι ένοπλε δυνάμει δεν είναι πλέον αρκετά ισχυρέ για να ξεκινήσουν επιχειρήσει όπω η εισβολή στο Νότιο Ιράκ το 2003 ή ακόμη και στι νήσου Φόκλαν το 1982. Και ενώ ο στρατηγός δεν αποκάλυψε το μέγεθο των σημερινών αποθεμάτων στρατού, δήλωσε στην εφημερίδα ότι ο αριθμός αυτός θα έκανε τις τρίχες να σηκωθούν στο σβέρκο σας. Ο ναυτιλιακός κολοσσός Μάερσκ ανακοίνωσε πως ένα από τα πλοία του, το σκάφος Μάερσκ Σεντόζα, δέχθηκε επίθεση από τους πειρατές των στον κόλπο του Άντεν. Η Μάερσκ δήλωσε στο ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters πως δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος ούτε ζημιά στο πλοίο ή το φορτίο. Εκπρόσωπος της εταιρεία που εδρεύει στην Κοπενχάγη δήλωσε ότι το πλοίο είναι ένα από τα σκάφη που έχουν σημαία των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής και που πραγματοποιούν πλώες για τη θηκατρική της Maersk Line Limited. Ο πλοίαρχο του εμπορικού σκάφου ανέφερε έκρηξη κοντά στο πλοίο σε απόσταση περίπου 180 ναυτικών μιλίων ανατολικά τη νηστούν τη Ιεμένη, σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση του Βρετανικού Φορέα για την ασφάλεια του θαλάσσιου εμπορίου. Σύμφωνα με την UKMTO, το σκάφος και το πληρωμά του είναι ασφαλή. Οι αντάρτες χούθη της Ιεμένης έχουν εξαπολύσει επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους κατά πλοίων στην Ερύθρα Θάλασσα, πιο συγκεκριμένα στο στενό Μπαμπ Μάντεμπ και στον κόλπο του Άντεν από τον Νοέμβριο. Υποστηρίζουν ότι ενεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους στον πόλεμο της Γάζας. Αφού πέρασε από την Καραϊβική, ο τυφώνας Μπέριλ έπληξε τη Δευτέρα 9 Ιουλίου το Τέξα, συνοδευόμενος από ισχυρές ροχοπτώσεις που προκάλεσαν πλημμύρες και μαζικές διακοπές ρεύματος, ενώ στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους στις Νότιες Ηνωμένες Πολιτείες τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή του Χιούστον. Ένα εργαζόμενο στη δημοτική αστυνομία έχασε τη ζωή του σε πλημμύρε την ώρα που προσπαθούσε να φτάσει στην εργασία του. Δύο άλλοι θάνατοι που συνδέονται με πτώσεις δέντρων είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα από τι τοπικέ αρχέ. Πέντε ανεμοστρόβιλ καταγράφηκαν τη Δευτέρα από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Τέξα. Μεγάλη αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στο Παρίσι μεταξύ κυβέρνηση και τοπικών αρχών για τα υπτάμενα ταξί που ξεκινούν στι 26 Ιουλίου κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Πράσινο φω άναψε η γαλλική κυβέρνηση στη δημιουργία μια εξέδρα στο Παρίσι και συγκεκριμένα στον ποταμό Σικουάνα που θα επιτρέπει την απογείωση και την προσγείωση ηλεκτρικών υπτάμενων ταξί στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Παρισιού είχε ήδη αντιταχθεί στο σχέδιο αυτό και ο Δήμος της Γαλλικής Πρωτεύουσας θα προσβάλλει ενώπιον της δικαιοσύνης την κυβερνητική απόφαση που δημοσιεύθηκε την 3η 9 Ιουλίου στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Με την κυβερνητική έγκριση πρόκειται να επιτραπούν δωρεάν πτήσεις επίδειξης. Η εκμετάλλευση τη εξέδραση, η οποία θα βρίσκεται πάνω σε μια φορτηγίδα στο Σικουάνα, θα μπορεί να γίνει μέχρι το αργότερο τη 31 Δεκεμβρίου 2024, διευκρινίζεται στην εν λόγω απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες αρχίζουν στι 26 Ιουλίου στη Γαλλική Πρωτεύουσα. Ο στόχος είναι με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων να καταδειχθεί ότι είναι εφικτός αυτός ο νέος τρόπος μεταφοράς που θα συνδέει διάφορα σημεία κάθετης απογείωσης και προσγείωσης ηλεκτρικών αεροσκαφών, τα λεγόμενα Vertiports. Τα εν λόγω αεροσκάφη παρουσιάζονται από αυτού που τα προωθούν ω λιγότερο θορυβόδη και λιγότερο βαριά. Τέσσερα από αυτά τα βέλτιports βρίσκονται ήδη σε λειτουργία στα αεροδρόμια του Παρισιού Charles de Gaulle και Μπουρζέ, στο ίσι λεμουλινο νοτιοδυτικά νότιο-δυτικά του Παρισιού και στο αεροδρόμιο του saint λεκολ κοντά στις Βερσαλλιές. Πολλοί άνθρωποι ανά τον κόσμο έχουν φοβία με τι κούκλε, πιθανώ επηρεασμένοι από τον κινηματογράφο. Βέβαια, ξέρουμε πω οι κούκλε είναι απλά ένα παιδικό παιχνίδι. Στο νησί του Μεξικού όμω έχουν άλλη άποψη. Εκεί υπάρχει ένα βασίλειο, πέρα από πνευματικέ και παραφυσικέ οικασίε, και είναι διαποτισμένο με ένα οδυνηρό παρασκήνιο. Ο μύθο υποδηλώνει ότι ένα άντρα, με το όνομα Ζουλιάν Σαντάνα Μπαρέρα, ζούσε κάποτε μόνο στο νησί. Μια μέρα ανακάλυψε μια κούκλα να επιπλέει στο κανάλι, πιστεύοντα ότι την άφησε πίσω τη μια κοπέλα που είχε πνιγεί. Σε μια προσπάθεια να απελευθερώσει το πνεύμα τη, κρέμασε την κούκλα από ένα δέντρο. Ωστόσο, αυτό που ξεκίνησε ω μια απλή πράξη σεβασμού σύντομα έγινε δυσίωνο, όταν ο Μπαρέρα άρχισε να πιστεύει ότι η κούκλα κυριευόταν από το πνεύμα του κοριτσιού. Το μυστήριο γίνεται ακόμη πιο βαθύ όταν ο Μπαρέρα πέθανε το 2001 και βρέθηκε στο ίδιο σημείο εκεί που το κορίτσι είχε πνιγεί. Η τοποθεσία άνοιξε στο κοινό μετά το θάνατο του Μπαρέρα και σύντομα άνθρωποι από όλο τον κόσμο συνέρεαν για να πάρουν μια γεύση από το μέρο που κάποτε ανήκε στον μυστηριώδη συλλέκτη. Φυσικά, η ιστορία πίσω από το νησί και το ένιγμα γύρω από αυτό έχει προκαλέσει πολλούς ερευνητές παραφυσικών να έλκονται από την πνευματική του πλευρά. Κάποιοι έχουν αναφέρει ακόμη και περίεργε εμπειρίε, όπω κούκλε που κινούνται, μάτια που ανοιγοκλίνουν ή κάποιε ψιθυρίζουν μεταξύ του. Εάν οι ιστορίε είναι αληθινέ, έχει σημειωθεί πολύ τραγωδία σε αυτό το κανάλι. Επομένω, η αγορά ιστοριών για τα φαντάσματα δεν είναι πολύ δύσκολη προσπάθεια, ανάλογα με το αν πιστεύετε ή όχι. Από το 2001, το νησί αποτελεί επίκεντρο έρευνα τόσο για του πιστού στη μεταθάνατον ζωή, όσο και για εκείνου που ενδιαφέρονται για την οσυρία φυγησή του. Είναι εύκολο να καταλάβουμε γιατί, αλλά το αν κάποιος θα μάθει ποτέ όλη την αλήθεια για αυτή τη συναρπαστική τοποθεσία παραμένει αβέβαιο. τραγικό θάνατο βρήκε ένα μηχανικό στο αεροδρόμιο Τσαμπαχάρ Κονάρακ στο νότιο Ιράν όταν τον ρούφηξε κινητήρα επιβατικού αεροσκάφους αφού πήγε να πάρει ένα εργαλείο που βρισκόταν κοντά του. Ο μηχανικός που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Daily Mail, ακούει στο όνομα Αμπολφαζία Μυρί, εκτελούσε συνήθι εργασία συντήρηση στο Boeing 737 της Ιρανικής εγχώριας αεροπορικής εταιρείας Βαρέσε Line όταν τον ο κινητήρα. Η γερμανική Bild αναφέρει ότι ο κινητήρα στη δεξιά πλευρά είχε ξεκινήσει για δοκιμαστική λειτουργία με ανοιχτά τα για κάλυψη. Γύρω από τον κινητήρα είχε δημιουργηθεί ένα χώρο ασφαλεία όπω συνήθω απαιτείται. Αλλά όταν ο Αμυρή συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει ένα εργαλείο στον κινητήρα, πήγε προ τα εκεί με αποτέλεσμα ο ενεργό κινητήρα να τον ρουφήξει και να βρει ακαριαίο θάνατο πρωτού ο κινητήρα παρηφωτιά. Η σωρό του Αμύρη ανασύρθηκε μετά την άφιξη τη πυροσβεστική υπηρεσία του αεροδρομίου στο σημείο. Οι αρμόδιε αρχέ ξεκίνησαν έρευνα για το τραγικό συμβάν. Ο πρόεδρο τη Ρωσία Βλαδίμυρ Πούτιν το βράδυ τη Δευτέρα υποδέχτηκε τον πρωθυπουργό τη Ινδία Ναρέντρα Μόντι και τον ξενάγησε στην κατοικία του έξω από τη Μόσχα, εν των συνομιλιών του στο Κρεμλίνο. Ο Πούτιν αγκάλιασε τον Ινδοηγέτη στην κατοικία του στο Νόβο Ογκάριοβο και τον αποκάλεσε αγαπητό φίλο, ενώ δήλωσε πολύ χαρούμενο που τον είδε. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τάσο, που την δήλωσε, οι επίσημε συνομιλίε μα είναι την Τρίτη, ενώ σε αυτό το άνετο ζεστό περιβάλλον πιθανό να συζητήσουμε τα ίδια θέματα, αλλά ανεπισήμω. Ο Ρώσος πρόεδρος πρόσφερε στο Μόντι, ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη στη Ρωσία εδώ και πέντε χρόνια, τσάι, μουρα και γλυκίσματα και τον ξενάγησε στου εξωτερικούς χώρους της κατοικίας του με ένα ηλεκτρικό όχημα. Η επίσκεψη του Μόντι στη Μόσχα και η σχέση της Ινδίας με τη Ρωσία εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία εγείρουν ανησυχίες σύμφωνα με το State Department. Επιπλέον, τα ρωσικά κρατικά πρακτορία ειδήσεων μετέδωσαν ότι ο Πούτιν και ο Μόντι επισκέφθηκαν τους τάβλους της προεδρικής κατοικίας και παρακολούθησαν ένα σοου με άλογα. Ανώτερος Ινδός αξιωματούχος δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ανάμεσα στις πρώτες προτεραιότητες της επίσκεψης του Μόντι στη Μόσχα είναι να αποκαταστήσει την ισορροπία στο εμπορικό ισοζύγιο με τη Ρωσία και να διασφαλίσει την αποδέσμευση ειδών πολιτών οι οποίοι παραπλανήθηκαν και μετέβησαν στην Ουκρανία για να πολεμήσουν. Η εθνική συσπήρωση τη Μαρίν Λεπέν και του Ζορντάν Μπαρντελά έπεσε από την πρώτη στην τρίτη θέση μετά τη διεξαγωγή του δεύτερου γύρου των βουλευτικών εκλογών, παρά το γεγονό ότι σε απόλυτου αριθμού κέρδισε τι περισσότερε ψήφου. Αν δει κανεί τον απόλυτο αριθμό των ψήφων, τότε θα καταλάβει πω το κόμμα τη Λεπέν ήταν πρώτο και κάτι δεν πήγε καλά με το γαλλικό εκλογικό σώμα. Η Εθνική Συσπήρωση έλαβε 10,1 εκατομμύρια ψήφους ή ποσοστό 37,05%. Ο νικητής όμως του δεύτερου γύρου των εκλογών, το ακροαριστερό νέο λαϊκό μέτωπο, έλαβε 7 εκατομμύρια ,7%. Και η συμμαχία του Εμμανουέλ Μακρόν έλαβε 6,3 εκατομμύρια ψήφους και 23,15%. Και όμως ο πρώτος βγήκε τρίτος, ο δεύτερος πρώτος και ο τρίτος δεύτερος. Πώς έγινε αυτό αφού το κόμμα της Λεπέν πρότευσε σε ψήφους. Το γαλλικό εκλογικό σύστημα είναι δυσνόητο, περίπλοκο και εμπολισάδικο, καθώ είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να εμποδίζει τι δυσάρεστε πολιτικέ εκπλήξει. Η λογική του βασίζεται στο δόγμα ο νικητή θα παίρνει όλα. Αριστεροί και κεντρώοι απέσυραν εκατοντάδε υποψηφίου από το δεύτερο γύρο. Οι υποψήφοι της ΑΡΕΝ συμμετείχαν σε 90 αναμετρήσεις με τουλάχιστον τρεις υποψηφίους. Σε αυτές τις αναμετρήσεις όποιος κέρδισε τις περισσότερες ψήφους πήρε και την έδρα. Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφοι της δεξιάς που ήρθαν δεύτεροι δεν εξασφάλισαν καμία έδρα για το αρέν στη Βουλή. Σε δεκάδες περιπτώσεις ο υποψήφιος είτε της ακροαριστεράς είτε του Μακρόν ήρθε οριακά πρώτος με αποτέλεσμα να παίρνει την έδρα. Συνολικά οι υποψήφοι τη ΑΡΕΝ συγκέντρωσαν περισσότερε ψήφου. Δεν έφεραν όμω τι απαιτούμενε πρωτιέ. Το ίδιο ακριβώ έγινε και στη Βρετανία. Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά για την Boeing, καθώς τροχός του συστήματος προσγείωσης αεροσκάφους της United Airlines αποκολλήθηκε κατά την απογείωσή του από το Λος Άντζελες. Το 757 κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Ντέμβερ, τον προγραμματισμένο προορισμό του, χωρίς τραυματισμούς, όπως είπε η αεροπορική εταιρεία. Η United Airlines επεσήμανε, ο τροχός χάθηκε στο Λος Άντζελες και ερευνούμε τι προκάλεσε αυτό το συμβάν. Το αεροσκάφος που ενεπλάκη στο περιστατικό της Δευτέρας ήταν ένα Boeing 757-200 που κατασκευάστηκε πριν από περίπου τρει δεκαετίες, σύμφωνα με στοιχεία του Flightrader 24 και μετέφερε 174 επιβάτες και τα μέλη πληρώματος. Η Boeing έχει σταματήσει την παραγωγή του από το 2004. Ένα παρόμοιο περιστατικό είχε συμβεί τον περασμένο Μάρτιο, όταν ένα αεροσκάφο Boeing 777-200 τη United Airlines με προορισμό την Ιαπωνία έχασε ένα τροχό στον αέρα μετά την απογείωσή του από το Σαν Φρανσίσκο. Σοκ προκαλεί η δολοφονική δράση Έλληνα μισθοφόρου γνωστού με την ονομασία Δίας στις τάξεις της νεοναζιστικής ταξιαρχίας η Εκλεκτή. Μια ταξιαρχία η οποία αποτελείται αποκλειστικά από ξένου μισθοφόρου νεοναζιστική ιδεολογία. Το εντυπωσιακό είναι ότι τη δράση του Έλληνα μισθοφόρου την αποκαλύπτουν οι New York Times, οι οποίοι είναι η ναυαρχίδα των μέσων μαζική ενημέρωση που πρόσκειται φιλικά προ την κυβέρνηση Biden. Σύμφωνα με την Αμερικανική Εφημερίδα, ο Έλληνα μισθοφόρο συμμετείχε σε τουλάχιστον τρία περιστατικά, τα οποία χαρακτηρίζονται ω εγκλήματα πολέμου. Ο Έλληνα μισθοφόρο καταζητείται, όπω και όλα τα στελέχη τη ταξιαρχία από του Ρώσου, για εγκλήματα πολέμου και έχει βγει αμοιβή 30.000 δολάρια για όποιον τον εκτελέσει. Τα περιστατικά τα αποκάλυψε ένα Γερμανό γιατρό, ο Κάσπαρ Κρό. Οι Times εντοπίζουν του στρατιώτε τη πρώτη γραμμή με τα διακριτικά κλήσει του σύμφωνα με το Ουκρανικό Στρατιωτικό Πρωτόκολλο. Δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίε για δικήματα. Η δολοφονία εχμαλώδων πολέμου αποτελεί παραβίαση των συμβάσεων τη Γενέβη. Μόλι οι στρατιώτε δηλώσουν ξεκάθαρα την πρόθεσή του να παραδοθούν, δεν μπορούν να του επιτεθούν και πρέπει να τεθούν υποκράτηση με ασφάλεια. Ο Έλληνα στρατιώτη, λοιπόν, γνωστό ω Δία, βρισκόταν στο επίκεντρο τριών επεισοδίων, καθώ πέταξε μια χειροβομβίδα και, όπω λέει ο Κρό, πυροβόλησε τραυματισμένο Ρώσο στο όριγμα και καφιόταν για έναν ακόμη φόνο. Δεν απάντησε σε μηνύματα που ζητούσαν ασχολιάσεις στο τηλέφωνο του και μέσω Facebook. Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν διάλογοι των μελών δημοτικών υπαλλήλων του κυκλώματος εκβίασης καταστηματαρχών... Όπως έχει γίνει γνωστό, η Ελλάς προχώρησε στη σύλληψη 14 ατόμων μελών και Όλοι τους υπάλληλοι του Δήμου Αθηναίων ή της Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίοι ζητούσαν εκβιαστικά χρήματα από καταστηματάρχες για να μην κάνουν ελέγχους. Σύμφωνα με πληροφορίε, ανάμεσα στου κατηγορούμενου είναι τμήματάρχη τη Δημοτική Αστυνομία, υπάλληλο τη Διεύθυνση Δόμηση του Δήμου Αθηναίων, υπάλληλο τη Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττική και υπάλληλοι τη Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντική Υγιεινή. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη εννέα υπάλληλοι που δεν είχαν ρόλο ω μέλη τη οργάνωση αλλά υποβοηθούσαν το έργο τη. Στην κατοχή των συλληφθέντων εντοπίστηκαν περισσότερα από 400.000 ευρώ, ενώ η Λία από την παράνομη δράση εκτιμάται πως ξεπερνούσε τα 700.000 ευρώ το χρόνο. Κεντρικό ρόλο έπαιζε μια γυναίκα δημόσια υπάλληλος. Χαρακτηριστική ωστόσο για τη δράση του κυκλώματος είναι και οι διάλογοι που έρχονται στο φως. Οι αστυνομικέ αρχέ τη Γερμανία συνέλαβαν έναν πρώην φρουρό ασφαλεία του Μίκαελ Σουμάχερ, που φέρεται να είχε σχέση με την πρόσφατη υπόθεση εκβιασμού του διάσημου οδηγού και τη οικογένειά του. Αυτό αναφέρει το Newsweek. Το περιστατικό αυτό σηματοδοτεί μια ακόμη ανησυχητική προσπάθεια εκμετάλλευση τη ιδιωτική ζωή και τη ευημερία τη οικογένεια. Ο Μέικλ Σουμάχερ παρέμεινε μακριά από τη δημοσιότητα μετά από ένα σοβαρό τύχημα στο σκι το 2013. Στα προηγούμενα περιστατικά περιλαμβάνεται μια υπόθεση του 2017, όπου η Κορίνα Σουμάχερα έγινε στόχος μια απόπειρα εκβιασμού για 900.000 ευρώ, υπό την απειλή ότι θα βλάψει τα παιδιά του. Το συγκεκριμένο περιστατικό οδήγησε σε ποινή φυλάκιση 21 μηνών με αναστολή για τον εκβιαστή. Η τρέχουσα υπόθεση αφορά ένα περίπλοκο σχέδιο δύο ατόμων, του 53χρονου Γιλμάς και του 30χρονου γιού του, οι οποίοι φέρονται να προσπάθησαν να προσπάσουν 15 εκατομμύρια ευρώ από την οικογένεια Σουμάχερ, με αντάλλαγμα την απόκρυψη προσωπικών φωτογραφιών. μάλλον έχασε το στόχο του και προσέκρουσε πάνω σε καλώδιο ρεύματο. Το εντυπωσιακό πλάνο με το βλήμα πυροβολικού να έχει κολλήσει πάνω σε καλώδιο ρεύματο, χωρί όμω να έχει εκραγεί, δημοσιεύτηκε στο εξ. Μια νέα τακτική ακολούθησαν οι Ρώσοι κατά τη διάρκεια τη μεγάλη πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου τη Δευτέρα, όπω και άλλων πόλεων τη Ουκρανία, όπω αποκάλυψε ο πρώην εκπρόσωπος τη Ουκρανική Αεροπορία, συνταγματάρχη Γιούρι Χνάτ. Ο Ιχνάτ σημείωσε ότι σε ορισμένε περιπτώσει οι Ουκρανικέ δυνάμει αεράμινα έπρεπε να επιχειρήσουν να αναχαιτήσουν πυράβλου σκρού που πετούσαν σε ύψο έω και 50 μέτρα πάνω από το έδαφος. Τα ρωσικά πλήγματα θεωρούνται από τη Μόσχα απολύτω επιτυχημένα, καθώ χτυπήθηκε το αρχηγείο τη Ουκρανική Αεράμυνα στο Κίεβο. Επειδή ήταν Δευτέρα πρωί, θεωρείται βέβαιο πω εκείνη τη στιγμή υπήρχε συνάντηση πολλών υψηλόβαθμων Ουκρανών αξιωματικών. Οι ρωσικέ δυνάμει εξαπολύουν πυραυλικέ επιθέσει σε τόσο χαμηλά υψόμετρα με τη βοήθεια ντρόουν που του καθοδηγούν στου στόχου, καθιστώντα δύσκολη την καταστροφή του και αυξάνοντα τον κίνδυνο των συνεπειών από την κατάρρυψή του. Σε μια συνοπτική ανάλυση τη ολονύκτια επίθεση, ο Ιχνάτ είπε ότι οι Ρώσοι έπληξαν πόλει τη Ουκρανία χρησιμοποιώντα 44 πυράβλου διαφόρων τύπων. Η αεράμινα κατάφερε να καταρρίψει 33 από αυτού. Σε ό,τι αφορά την ισοπαίδωση του μεγαλύτερου νοσοκομείου παιδών του Κιέβου, οι Ρώσοι απάντησαν ότι ο πύραυλος που το κατέστρεψε ήταν ουκρανικός και προερχόταν από αντιεροπορικό σύστημα παραθέτουν ως προς απόδειξη σχετικό βίντεο που δείχνουν τον πύραυλο στην κάθοδο προς το νοσοκομείο και υποστηρίζουν ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δείχνουν ότι δεν πρόκειται για ρωσικό αλλά για αμερικανικό πύραυλο. Συγκεκριμένα ο πύραυλο μοιάζει να είναι αμερικανικός Patriot και όχι ρωσικός KH. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή τη Αγία τη Λάρισα. Το μέτωπο τη φωτιά βρίσκεται στην περιοχή μεταξύ Αγία και Ποταμιά και και η χαμηλή βλάστηση, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρέ επίγει και εναέριε δυνάμει τη πυροσβεστική. Επιχειρούν 25 πυροσβέστε, 7 υδροφορά οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματο, 3 αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο, ενώ στη μάχη τη κατάσβεση έχουν ριχτεί μηχανήματα έργου και υδροφόρε οτά. η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι απέτρεψε απόπειρα της Ουκρανίας να κλέψει το νέο αναβαθμισμένο ρωσικό στρατηγικό βομβαρδιστικό TG22M3. Όπως ανέφερε στον ιστοτοπό της η FSB, ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν την πρόθεση να στρατολογήσουν ένα Ρώσο πιλότο της πολεμικής αεροπορίας έναντι χρηματική αμοιβή περίπου 2 εκατομμυρίων δολαρίων και της χορήγηση της Ιταλικής υπηκότητας για να τον πείσουν να οδηγήσει και να προσγειώσει ένα στρατηγικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος στην Ουκρανία. Είναι σαφές πως η Δύση ήθελε να δει από κοντά το νέο αναβαθμισμένο αεροσκάφος για να κατανοήσει τις δυνατότητές του, οι οποίες θεωρούνται εξαιρετικέ. Είναι επίση αφές πω την επιχείρηση αυτή είχε άμεση εμπλοκή και η Ιταλία, καθώ θα ήταν και η χώρα η οποία θα απέδιδε την Ιταλική υπηκότητα στον Ρώσο πιλότο, ο οποίο στην πραγματικότητα θα αυτομολούσε. Ο πιλότο δεν υπέκυψε στην προσφορά και προφανώ ενημέρωσε ο ίδιο τι ρωσικέ υπηρεσίε ασφαλεία. Στη διάρκεια της επιχείρησης, η Ρωσία έλαβε πληροφορίες που βοήθησαν τις δυνάμεις της να πλήξουν το αεροδρόμιο του Όζερνε στη βορειοδυτική Ουκρανία. Δεν αποκαλύφθηκε πότε έγινε η επιχείρηση στο αεροδρόμιο του Όζερνε στο Ζητομήρ τη Ουκρανία. την τελευταία του πνοή άφησε ένα 14χρονο αγόρι στην Ινδία από αμοιβάδα που του έτρωγε τον εγκέφαλο. Σύμφωνα με το India Today, ο έφηβο κόλλησε το παράσιτο ενώ έκανε μπάνιο σε λίμνη στην Κεράλα. Ο νεαρός εισήχθη τοπικό νοσοκομείο στι 24 Ιουνίου, αφού ξεκίνησε να εμφανίζει συμπτώματα λίμοξη. Παρά τις εντατικές προσπάθειες των γιατρών, ο 14χρονος έχασε τη ζωή του. Πρόκειται για το τρίτο θύμα που καταλήγει από αμοιβάδα που υπάρχει στην περιοχή σε λιγότερο από δύο μήνε. Τα υπόλοιπα θύματα ήταν ένα πεντάχρονο κορίτσι στις 21 Μαΐου και ενα δεκατριάχρονο κορίτσι που πέθανε στις 25 Ιουνίου. Ο 14 φέρεται να μολύνθηκε από την Εγκλέρια Φαουλέρη, μια αμοιβάδα που είναι γνωστό πως τρώει τον εγκέφαλο. Συγκεκριμένα εισέρχεται στον ανθρώπινο οργανισμό από τη μύτη των ανθρώπων. Ο άτυχο νεαρό υπέφερε από πρωτοπαθή μηνυγκοεγκεφαλίτιδα, μια πάθηση που καταστρέφει τον εγκεφαλικό ιστό και προκαλεί πρίξιμο του εγκεφάλου. Η συγκεκριμένη αμοιβάδα συναντάται ανά τον κόσμο σε θερμασώματα του γλυκού νερού μεταξύ άλλων των λιμνών, των ποταμών και ακόμη και των πισινών που δεν έχουν διατηρηθεί σωστά. Δεν μπορεί να επιβιώσει σε αλμυρό νερό, ούτε μπορεί να μεταδοθεί από άτομο σε άτομο. Τα συμπτώματα εμφανίζονται μεταξύ της πρώτης και δωδέκατης ημέρας ύστερα από τη μόλυνση. Η εκπληκτική ομορφιά και πανίσχυρη Jaguar F-Type τη Edge περνά στους τρελούς τη αυτοκίνηση. Η κατασκευάστρια εταιρεία ανακοίνωσε ότι τερματίζει την παραγωγή τη ακριβώ 11 χρόνια μετά την εμφάνιση του μοντέλου, όπω ακριβώ η διατερματιστική παραγωγή του προγόνου τη, τη άλλη τρελική E-Type, αλλά και του προπρογόνου τη D-Type. Η Jaguar F-Type κυκλοφορούσε τώρα στι εκδόσει V8 Convertible Air Dynamic. Το τελευταίο περιλαμβάνει το ακριβότερο δίλητρο έστω Turbo τη Ευρώπη, με 105.000 ευρώ βασική τιμή. Η εκρηκτική του ισχύ και ο υπέρηχο ήχος του στι υψηλέ τροφέ το έκανε να το ερωτευτούν πολύ. Αλλά το υψηλό κόστο κτήση και το ακόμα ακριβότερο κόστο συντήρηση επέτρεψε μόνο σε 87.731 προνομιούχου σε όλο το πλανήτη να το αποκτήσουν αυτά τα 10 χρόνια. Αλλά χαλάλι. Τα Jaguar 7 είναι ήδη συλλεκτικά και για έναν ακόμη λόγο. Είναι τα τελευταία sports car Jaguar με ατμοσφαιρικό κινητήρα, αφού όλα τα επόμενα θα είναι SUV με ηλεκτρικούς κινητήρες. Η τελευταία 7 επιβγήκε πρόσφατα από τη γραμμή παραγωγή του εργοστασίου του Castle Bromwich πριν από ένα μήνα και ήταν ένα convertible στο British Green με καθίσματα δερμάτινα σε ταμπά χρώμα. Ο Ντάριο Σάριτ και ο Ήβιτσα Ζούμπατ πιάστηκαν στα χέρια με θαμώνε κέντρου στην παρελιακή στην Αθήνα. Συγκεκριμένα οι δύο μπασκεμπολίστε τη Κροατία μετά τον αγώνα τη Εθνική Κροατία απέναντι στην Ελλάδα για το προολυμπιακό του σεφ βρέθηκαν στο νυχτερινό κέντρο διασκέδαση στην παραλιακή, ωστόσο η παρουσία του μόνο ήρεμη δεν ήταν. Και αυτό διότι, όπω αποκαλύπτεται, γύρω στι 5.30 το πρωί για άγνωστο λόγο, οι δύο αθλητέ πιάστηκαν στα χέρια με του μαγαζιού και χρειάστηκε η επέμβαση τη ασφάλεια για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Μάλιστα, στο βίντεο που κυκλοφόρησε, ο Σάριτ δέχεται ένα δυνατό κτύπημα από το οποίο σωριάζεται στο έδαφο, ενώ ο Ζούμπατ φαίνεται να έχει αίματα στα γόνατα. Μέχρι στιγμή, η Ομοσπονδία Κροατία δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα για το συγκεκριμένο περιστατικό. καταναλωτικών αγαθών, έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησε, αποκάλυψε ότι μόνο ένα στου δύο Έλληνε θα κάνει φέτο το καλοκαίρι διακοπέ λόγω του αυξημένου κόστου σε εισιτήρια και διαμονή. Σύμφωνα με τον Ιελικά, οι πληθωριστικέ τάσει έχουν επηρεάσει τι συνήθειε των καταναλωτών για εξοικονόμηση χρημάτων και αύξηση των εσόδων του. Ακόμη η χρηματική δαπάνη συνεχίζει να είναι το βασικό κριτήριο για την επιλογή τροφίμων με τάση αποκλιμάκωση από το δεύτερο κριτήριο που είναι η ποιότητα. Υπάρχουν σημαντικέ αλλαγέ στο τελευταίο διάστημα στι καταναλωτικέ συνήθειε σε διάφορε περιοχέ συμπεριφορών, οι οποίε αποδίδονται σε μεγάλο βαθμό στι ανατιμήσει προϊόντων και υπηρεσιών. Καταρχά, είναι ξεκάθαρη μια τάση των καταναλωτών για εξοικονόμηση χρημάτων για τι αγορέ βασικών αγαθών και υπηρεσιών και δευτερευόντω διαχείριση χρημάτων. Όπω φαίνεται, μεγαλύτερη είναι η πίωση στη μείωση των δαπανών για βασικέ υπηρεσίε και λιγότερο για βασικά αγαθά. Συγκεκριμένα, το 71% του κοινού δηλώνει ότι έχει ακυρώσει δαπάνε διασκέδαση, όπω είναι η εστίαση, οι διακοπέ, τα ταξίδια και άλλα. Το 55% δηλώνει ότι έχει μειώσει συνολικά τις αγορές σε είδη τροφίμων και είδη παντοπολίου. Το 49% του κοινού δηλώνει ότι έχει αναβάλει εργασίε συντήρηση και επισκευή, για παράδειγμα στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο. Μόλι το 3% του κοινού δηλώνουν ότι δεν έχουν λάβει κανένα απολύτω μέτρο για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων. Επίση, 6 στου 10 καταναλωτέ δηλώνουν ότι οι δαπάνε του φέτο θα είναι μειωμένε σε σχέση με πέρυσι, ενώ 4 στου 10 ότι θα είναι μειωμένοι άνω του 50%. Μουσική σε είδο πολυτελεία στην να μετατραπούν τα ψάρια καθώ τα ύψη οι τιμέ σε σαρδέλα, γάβρο και γόπε με τιμή 7,5 ευρώ το κιλό στο γάβρο και 9,80 ευρώ το κιλό στη σαρδέλα, οι καταναλωτές θα προτιμήσουν να στραφούν στην αγορά κρέατος. Μεγάλη είναι η απόκληση στις τιμές γάβρου και σαρδέλα σε σχέση με το 2023, αφού η τιμή της σαρδέλα στους πάγκους των συνοικιακών ηχθειοπολίων αλλά και της αγοράς του καταναλωτή ανέρχεται πλέον στα 10 με 12 ευρώ, σε σχέση με πέρυσι που κυμαινόταν από 5 έως 6 ευρώ το κιλό την ίδια στιγμή η τιμή στο γάβρο ανέρχεται στα 8 με 9 ευρώ το κιλό, όταν πέρυσι κυμαινόταν από 4 έως 5 ευρώ το κιλό. Έμποροι και ψαράδες ισχυρίζονται ότι η άνοδος στις τιμές των ψαριών οφείλεται στις κακές καιρικές συνθήκες, αλλά και στη μεγάλη ζήτηση που έχουν τα συγκεκριμένα ψάρια στα νησιά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η τιμή του γάβρου έχει ξεπεράσει την τιμή της τσιπούρας ηχθειοπολίου, ενώ της αρδέλας είναι ίδια με το φαγκρίχθιο τροφίου. Το Ινστιτούτο Έρευνα Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, επί τα που έρευνα που πραγματοποίησε, αποκάλυψε ότι μόνο ένα στου δύο Έλληνε θα κάνει φέτο το καλοκαίρι διακοπέ, λόγω του αυξημένου κόστου σε εισιτήρια και διαμονή. Σύμφωνα με τον Ιελικά, οι πληθωριστικέ τάσει έχουν επηρεάσει τι συνήθειε των καταναλωτών για εξοικονόμηση χρημάτων και αύξηση των εσόδων του. Ακόμη, η χρηματική δαπάνη συνεχίζει να είναι το βασικό κριτήριο για την επιλογή τροφίμων μετά σε από το δεύτερο κριτήριο που είναι η ποιότητα. Υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στο τελευταίο διάστημα στις καταναλωτικές συνήθειες σε διάφορες περιοχές συμπεριφορών, οι οποίες αποδίδονται σε μεγάλο βαθμό στις ανατιμήσεις προϊόντων και υπηρεσιών. Καταρχά, είναι ξεκάθαρη μια τάση των καταναλωτών για εξοικονόμηση χρημάτων για τι αγορέ βασικών αγαθών και υπηρεσιών και δευτερευόντω διαχείριση χρημάτων. Όπω φαίνεται, μεγαλύτερη είναι η πίωση στη μείωση των δαπανών για βασικέ υπηρεσίε και λιγότερο για βασικά αγαθά. Συγκεκριμένα, το 71% του κοινού δηλώνει ότι έχει ακυρώσει δαπάνε διασκέδαση, όπω είναι η εστίαση, οι διακοπέ, τα ταξίδια και άλλα. Το 55% δηλώνει ότι έχει μειώσει συνολικά τις αγορές σε είδη τροφίμων και είδη παντοπολίου. Το 49% του κοινού δηλώνει ότι έχει αναβάλει εργασίες συντήρησης και επισκευής, για παράδειγμα στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο. Μόλις το 3% του κοινού δηλώνουν ότι δεν έχουν λάβει κανένα απόλυτος μέτρο για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων. Επίση, 6 στου 10 καταναλωτέ δηλώνουν ότι οι δαπάνε του φέτο θα είναι μειωμένε σε σχέση με πέρυσι, ενώ 4 στου 10 ότι θα είναι μειωμένοι άνω του 50%. Σε είδο πολυτελεία τείνουν να μετατραπούν τα ψάρια καθώ τα ύψη οι τιμέ σε σαρδέλα, γάβρο και γόπε. Με τιμή 7,5 ευρώ το κιλό στο γάβρο και 9,80 ευρώ το κιλό στη σαρδέλα, οι καταναλωτές θα προτιμήσουν να στραφούν στην αγορά κρέατος. Μεγάλη είναι η απόκληση στις τιμές γάβρου και σαρδέλα σε σχέση με το 2023, αφού η τιμή της σαρδέλα του πάγκου των συνοικιακών ηχθειοπολίων αλλά και της αγοράς του καταναλωτή ανέρχεται πλέον στα 10 με 12 ευρώ, σε σχέση με πέρυσι που κυμαινόταν από 5 έως 6 ευρώ το κιλό. Την ίδια στιγμή, η τιμή στο γάβρο ανέρχεται στα 8 με 9 ευρώ το κιλό, όταν πέρυσι κειμενόταν από 4 έω 5 ευρώ το κιλό. Έμποροι και ψαράδε ισχυρίζονται ότι η άνοδο στι τιμέ των ψαριών οφείλεται στι κακέ καιρικέ συνθήκε, αλλά και στη μεγάλη ζήτηση που έχουν τα συγκεκριμένα ψάρια στα νησιά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η τιμή του γάβρου έχει ξεπεράσει την τιμή τη τσιπούρας ηχθειοπολίου, ενώ τη αρδέλας είναι ίδια με το φαγκρί ηχθειοτροφείου. Στο 190% έχει φτάσει η διαφορά μεταξύ χοντρικής και λιανικής τιμής στα φρούτα εποχής. Σύμφωνα με στοιχεία τη Ελιστάτ για το Μάιο, σε αιτήσια βάση ανατιμήσει στα φρούτα έτρεξαν με 1,7% και σε μηνιαία αποκλιμακώθηκαν κατά 3,5%. Η πορεία ωστόσο των τιμών εξαρτάται από την παραγωγή σε άμεση συνάρτηση με τις καιρικέ συνθήκες. Δεν δικαιολογούνται όμως οι τεράστιες αποκλήσεις από το χωράφι στο ράφι, με τους παραγωγούς να καταγγέλουν κερδοσκοπικά παιχνίδια τόσο σε βάρος τους όσο και των καταναλωτών. Σύμφωνα με έρευνα, οι καταναλωτέ αγοράζουν σε υπερδιπλάσια τιμή τα φρούτα εποχή. Για παράδειγμα, τα κεράσια ενώ στη χονδρική πολλούνται κατά 33,3% φθηνότερα από πέρυσι, δηλαδή στα 3 ευρώ από τα 4, στα σούπερ μάρκετ ακολούθη αντιστρόφω ανάλογη πορεία, με την τιμή του να φτάνει στα 5,65 ευρώ το κιλό, δηλαδή αύξηση 188,3%. Αντίστοιχη εικόνα και στα καρπούζια, τα οποία ενώ στη χονδρική πολλούνται φθηνότερα από πέρυσι κατά 5 λεπτά, στη Λιανική ο καταναλωτή τα πληρώνει ακριβότερα κατά 68,8%. Ο Θανάσης Βέγκος έφυγε από τη ζωή τον Μάιο του 2011 και 13 χρόνια μετά λύθηκε το μυστήριο με την εξαφανισμένη σωρό του. Στο λαϊκό προσκύνημα πλήθο κόσμου πήγε για να αποτίσει φόρο τιμή στο μεγάλο αυτοκαλλιτέχνη καθώς καθώ και πάρα πολλοί ηθοποιοί που είχαν συνεργαστεί μαζί του. Ωστόσο, μετά το τέλο του προσκυνήματο, η Σωρό έφυγε με την νεκροφόρα προ άγνωστη κατεύθυνση. Όλα αυτά τα χρόνια μιλούσαν για διάφορου τόπου που είχε εκφράσει ο ίδιο πω θέλει να ταφεί. Το μυστήριο τελικά γύρω από τη σωρό του Θανασιβέγγου λύνεται μετά από 13 χρόνια. Γι' αυτό μίλησε ο αδερφικός του φίλος Γιώργος Σταυρόπουλος. Όπως αποκάλυψε, ο καλός μας άνθρωπος δεν ετάφει ποτέ, αλλά αποτεφρώθηκε. Ο ηθοποιός Γιώργος Σταυρόπουλος είπε αρχικά, είναι ένα μεγάλο μυστικό το οποίο γνωρίζουμε μόνο εγώ και η οικογένειά του. Σε ερώτηση για το που έριξαν την τέφρα του, ο Γιώργος Σταυρόπουλος απάντησε, την έχουν τα παιδιά του στο σπίτι. Η Γαριφάλια Καλιφόνη θέλησε να απαντήσει στους followers της με ένα βίντεο που αποκάλυψε ότι το συγκεκριμένο κολλιέ είναι το δώρο που της έκανε ο Χρήστος Μάστορα τα πρώτα της γενέθλια που γιόρτασαν μαζί ο ζευγάρι. Μια εταιρεία φαίνεται να αντέγραψε το κολλιέ της Γαριφαλιάς και με το συγκεκριμένο βίντεο που θα δείτε παρακάτω ενημέρωσε τους φαν της ότι πρόκειται για αντιγραφή και ότι το κολλιέ που λανσάρει η εταιρεία ως αυτό που φορά το μοντέλο στην πραγματικότητα είναι πιστή αντιγραφή και όχι το ίδιο. Γενικά ήθελα να πω κάτι γιατί υπάρχει μια... Δεν ξέρω πώς να το πω. Τέλο πάντων, κάποιες εταιρίες λένε ψέματα σε πελάτες ή σε εσά που μπορείτε να, μπορεί να στείλετε μήνυμα και να έχετε δει μια αντιγραφή αυτού του κολλέ που δεν το βγάζω από πάνω μου ε, που δεν είναι καμία εταιρεία εκτός από μεσίκα, γιατί μου σας το έχω πει και είναι το, δώρο του, το πρώτο δώρο του αγοριού μου, στα γενέθλιά μου, δεν το έχω πάρει καν εγώ ε, αλλά πολλές εταιρείε κοσμημάτων, φω, το έχουν φτιάξει. Οκ. Okay. Ε, αλλά, σας λένε ψέματα, μπορεί να στείλετε μήνυμα ε, και να ρωτήσετε ότι αυτό είναι και το κολλιά που φοράει η γαρυφαλιά και σας λένε ναι. Να πω ότι είναι ψεματάκια και ότι δεν είναι σωστό να κοροϊδεύετε το κοινό σας και το κοινό μου ταυτόχρονα. Οπότε να κάνω μια ξεκαθάριση εδώ ότι δεν ανήκει σε καμία από αυτές τις εταιρείε που το διαφημίζουν. Αυτά. κατά τη διάρκεια τη συναυλία του γνωστού τραγουδιστή Κωνσταντίνου Αργυρού στην Κοζάνη το βράδυ τη περασμένη Δευτέρα, ένα παιδί 13 ετών τραυματίστηκε στο χώρο που γίνονται οι εργασίε του κολυμβητηρίου, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κοζάνη. Ο γνωστό τραγουδιστή ξεσήκωσε το στάδιο στο ΔΑΚ Κοζάνη το βράδυ τη Δευτέρα, 8 Ιουλίου, όπου πλήθο κόσμου βρέθηκε για τη συναυλία του. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της βραδιάς υπήρξε και ένα δυσάρεστο περιστατικό, καθώς ένα παιδί 13 ετών στην προσπαθειά του να δει τον τραγουδιστή πήδηξε κάγκελα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Σύμφωνα με πληροφορίε ειδησιογραφικού site, ο Κωνσταντίνο Αργυρό επισκέφτηκε το παιδί στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνη μετά το τέλο τη συναυλία. Το 13χρονο παιδί μαζί με φίλου του προσπάθησαν να πηδήξουν τα κάγκελα του κολυμβιτηρίου τη Κοζάνη για να καταφέρουν να παρακολουθήσουν τη συναυλία. Το παιδί έπεσε πολύ άσχημα και τραυματίστηκε στο πόδι με έντονη αιμορραγία καθώ υπέστη ανοιχτό κάταγμα. Τις πρώτε βοήθειε τι προσέφερε μια εκπαιδευτικό, η οποία γνώριζε από τραυματισμού παιδιών μέχρι να φτάσει στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η ίδια στη συνέχεια ενημέρωσε και την αστυνομία για το περιστατικό. Η ηθοποιό Τζούλια Φόξ, η οποία από το 2018 έω το 2020 ήταν παντρεμένη με τον Πίτερ Αρτεμίευ, με τον οποίο απέκτησε ένα γόρι, ενώ στη συνέχεια είχε μια σύντομη σχέση με τον Κάνιε Εγουέστ, αποκάλυψε ότι πλέον τη αρέσουν οι γυναίκε. Η Φόξ έκανε την αποκάλυψη στο TikTok, απαντώντα σε βίντεο άλλου χρήστη που σχολίαζε: Μου αρέσει όταν βλέπω μια λεσβεία με τον σύντροφό τη. Είναι σαν να λέει τον μισό αυτό τον άνδρα. Η 34χρονη Fox, ωστόσο, έχει δηλώσει ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια δεν έχει κάνει σεξ με τους φαν της να τη στηρίζουν για την απόφασή της να προχωρήσει σε αυτή την εξομολόγηση. Η ίδια πάντω, το 2022 είχε αφήσει να νοηθεί ότι της αρέσουν οι γυναίκες. Η σχέση της με τον Κάνι West ήρθε σε λιγότερο από 2 μήνες το 2022 εν μέσω του διαζυγίου του ράπερ με την Kim Kardashian. Αντωνιζέ μα πραγματοποίησε την πρώτη του συναυλία στο Κατράκιο μετά την υπόθεση φόρου διαφυγή ύψου 1,8 εκατομμυρίων ευρώ, για την οποία ερευνάται και του έχει γίνει δέσμευση των τραπεζικών του καταθέσεων και μπλοκάρισμα λογαριασμών. Πώ είπε βγαίνοντα στη σκηνή, δεν έχω να πω πολλά λόγια. Ότι είναι να πω, θα το πω εκεί που πρέπει. Σε εσά θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Απλά να σα πω μόνο μία κουβέντα. Να μην φοβάστε τα προβλήματα και τι δύσκολε στιγμέ. Μέσα από αυτές παίρνουμε δύναμη. Απλά να αντέξετε. Είμαι εδώ γιατί με αγαπάτε. Εσείς με στηρίζετε. Στο πόρισμα των 20 περίπου σελίδων αναφέρονται 6 εμβάσματα τα οποία έχουν μπει στο στόχαστρο τη αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματο και τα οποία έχουν μπει στον προσωπικό λογαριασμό του τραγουδιστή το ποσό φτάνει συνολικά στο 1,8 εκατομμύριο ευρώ και ελέγχεται το για ποιον λόγο μήκαν αυτά τα χρήματα στον λογαριασμό και αφορά την περίοδο από 19 Τετάρτου 2022 έως 22 Έκτου του 2022. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, ο τραγουδιστή φέρεται να έχει εισπράξει χρήματα από επιχειρηματία που δραστηριοποιούνταν στον τομέα τη ενέργεια για να αγοράσει εταιρεία αιωλικών πάρκων. Είναι γνωστό πω η Μάρκο Τρόμπι είναι η μεγάλη θαυμάστρια του μαγικού κόσμου που δημιούργησε η Τζοάν Ρόουλινγκ. Αυτό που δεν γνωρίζαμε όμω μέχρι τώρα είναι ότι ο παραγωγό και σύζυγό τη, Τομ Άκερλεϊ, έκανε τη δική του εμφάνιση σε μία από τι δημοφιλεί ταινίε. Ο Βρετανό σύντροφο τη Ιδοποιού εμφανίστηκε ω κομπάρσο του Χάρι Πότερ και ο αιχμάλωτο του Αζ το 2004, υποδιόμενο σε ένα μαθητή του Σλίθεριν στο Χόγκαρτ. Στη σκηνή όπου εμφανίζεται ο Ντράκο Μαλφόη, τον Φέλτον. Τον σπρώχνει για να βγει μπροστά και τραυματίζεται από τον ράμφο, έναν υπόγρυπα που είναι φανταστικό ζώο. Το βίντεο ήρθε ξανά στο φως της δημοσιότητας, καθώς αποκαλύφθηκε ότι το ζευγάρι που γνωριστήκε στα γυρίσματα του δράματος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου Σουιτ Φρανσές το 2013 περιμένει το πρώτο του παιδί. Η Μαρκότ μίλησε για πρώτη φορά για το γεγονό στο The Graham Norton Show το 2020. Οι ερευνητέ του LAPD λένε ότι πιστεύουν ότι ο Μάθιου Πέρι δολοφονήθηκε μετά τι αποκαλύψει ότι ο Στάρ των Φρεντς επρόκειτο να κατονομάσει κύκλωμα παιδεραστία στο Χόλιγουτ. Σύμφωνα με κύκλου τη αστυνομία του Λοσάντζελε, στον Πέρι δόθηκε με υπερβολική δοση ναρκωτικών από κάποιου φίλου του στο Χόλιγουτ. Οι πληροφορίε λένε ότι το γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ εξετάζει την υπόθεση για να αποφασίσει αν θα ασκήσει κατηγορίε ή όχι. Πέρυσι, ο 54χρονος ηθοποιός βρέθηκε νεκρό στο λουτρό του. Ο Πέρι είχε γράψει βιβλίο του μήνες πριν από το θάνατό του, στο οποίο λέγεται ότι εμβαθύνει στις κρυφές γωνίες της βιομηχανίας του Χόλιγου ρίχνοντας φως τα σκοτεινά μυστικά της ελίτ. Όπως αναφέρουν, η πρώην σύζυγος του ηθοποιού Μπρουκ Νιούλερ είχε δώσει κατάθεση πολλές φορές σχετικά με το θάνατο του Πέρι στην αστυνομία, αφού οι δυο του έγιναν φίλοι κατά τη διάρκεια της αποτοξήνωσής του. Η πηγή τονίζει. Ίζη είναι δύσκολο να πούμε ή να γνωρίζουμε ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος της στο θάνατο του Μάθιου, αλλά είναι ανένδοτη ότι δεν είχε καμία σχέση με αυτό. Αν και η Μιούλερ δεν έχει συλληφθεί, αρχές φέρεται να έχουν κατασχέσει το iPhone και το λάπτοπ της. Παρακολουθήσατε το καθημερινό δελτίο του ProNews TV. Καλή συνέχεια!